Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι στο νομό Κορινθίας και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Το οποίο νοσοκομείο της Κορίνθου είναι μια σημαντική δομή του δημοσίου συστήματος υγείας της χώρας μας. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή μου, διότι είμαστε εδώ με τους εκπροσώπους του ιατρικού των γιατρών, των εργαζομένων. Είναι ο πρόεδρος των εθελοντών αιμοδοτών μαζί μας. Και είναι βέβαια οι καλοί συνάδελφοι του νομού, ο κύριος Κόλλιας και ο κύριος Δήμας, ο κύριος Δήμας και ο κύριος Κόλλιας, συνάδελφοι μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως η αναπληρώτρια διπεάρχης του νομού, της υγειονομικής περιφέρειας, όπου στην αρμοδιότητά της είναι και ο νομός Κορινθίας, στην υγειονομική της αρμοδιότητα, είναι ο διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής, καλά ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος μας φιλοξενεί, και η διευθύντρια της νοσηλευτικής, όπου είναι και η σπονδυλική στήλη, το νοσηλευτικό σώμα, το σώμα των νοσηλευτών γιατρέ μου, είναι η σπονδυλική στήλη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Θέλω να πω ότι η απόψινή επίσκεψη ανάγεται σε μία σειρά, είναι ένας κρίκος σε μία μεγάλη αλυσίδα περιοδιών που ήδη έχω ξεκινήσει ως εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας της χώρας, άματι αναλήψει των καθηκόντων μας, προκειμένου από κοντά να διαπιστώσουμε πώς οι δημόσιες δομές, το δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργεί, πού έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα ώστε αυτά να τα ενισχύσουμε και πού υπάρχουν αδυναμίες, ιδίως στη στελέχωση των δημοσίων δομών λόγω συνταξιοδότησης, κυρίως εκεί ήταν το πρόβλημα, για να τις αναχαιτήσουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εκτός από το νοσοκομείο της Κορίνθου, επισκέφτηκα και δομές της ψυχικής υγείας ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου τομέα, όπου το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα εγώ ως έχουσα την αρμοδιότητα, πρέπει να ολοκληρώσουμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη βάση όμως της προάσπισης των δικαιωμάτων των ψυχικών πασχόντων σε απόλυτο βαθμό, δηλαδή χωρίς εκπτώσεις και χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Εγκαινιάζουμε ένα δόγμα στο Υπουργείο Υγείας αμοιβώς ανθρωποκεντρικό, όπου στον πυρήνα, στην κορυφή για την ακρίβεια της πυραμίδας του δόγματος αυτού υπάρχει ο άνθρωπος και από κάτω τα κτίρια, οι δομές δηλαδή, οι ανθρώπινοι πόροι, τα στελέχη δηλαδή και οι οικονομικοί πόροι, τα χρήματα δηλαδή, έρχονται να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και την ανάγκη να παίρνει επίπεδο και υψηλής ποιότητας παροχές υπηρεσιών υγείας. Εδώ στην Κορίνθο, όπως και παντού αλλού, έχουμε ένα ζήτημα το οποίο πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί υποστελέχωσης, γιατί ασκήθηκε το θεμητό και νόμιμο δικαίωμα της συνταξιοδότησης από τους επαγγελματίες υγείας το προηγούμενο διάστημα. Κατά συνέπεια, εμείς αυτό οφείλουμε να το αναπληρώσουμε το κενό, ρίχνοντας στο πεδίο, και το πεδίο είναι τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, το υποδιαμόρφωση σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, να ρίξουμε επαγγελματίες υγείας. Ήδη έχουμε ζητήσει από τις 30 Ιουνίου, προκυρήσοντας μόνιμες θέσεις προσωπικού επαγγελματιών υγείας, στην μάχη για να καλύψουμε τις ανάγκες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, έχουμε ζητήσει 2.950, συν τους επιχουρικούς, συν τους οικογενειακούς γιατρούς, αναμένουμε για τις μόνιμες θέσεις την έγκριση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και όλο αυτό το στελεχειακό δυναμικό, με βάση τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί στις 7 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, αλλά και από τους διοικητές των νοσοκομείων, τις πραγματικές ανάγκες, θα έρθει και θα κατανεμηθεί στο σύνολο της χώρας. Άρα λοιπόν θα ανακουφιστεί το σύστημα, τουλάχιστον σε επίπεδο στελέχωσης. Θέλω να πω και να κλείσω με αυτό, ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, με τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει σήμερα, πρέπει να πω ότι στη συνείδηση του κόσμου την χάνει της εμπιστοσύνης του. Υπάρχουν βεβαίως αδυναμίες τις οποίες έχουμε να αναχαιτήσουμε και εδώ θέλω να πω το εξής. Πολλές φορές ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα καθημερινότητας που έρχεται σε επαφή αμέσως μόλις έρθει να πάρει υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Δηλαδή, ακούτε πολλές φορές τον κόσμο να λέει ότι δεν υπάρχουν αναλώσιμα και να διαμαρτύρεται γι' αυτό. Η αλήθεια είναι η εξής σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Πράγματι προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Αλλά ξέρετε γιατί.
Όχι διότι δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, αλλά γιατί τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, οι διοικητές αντιμετωπίζουν ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι. Ότι κηρύσσονται οι διαγωνισμοί, είτε είναι πρόχειροι, είτε ακόμη και διεθνείς, άκαρποι, άγωνοι, γιατί οι τοπικοί προμηθευτές, οι τοπικές αγορές δεν προσέρχονται με βάση την τιμή που δίνει το παρατηρητήριο τιμών, δηλαδή την νόμιμη τιμή που η ελληνική πολιτεία ορίζει ότι πρέπει να δώσει ο προμηθευτής, επειδή ενδεχομένως δεν τους εξυπηρετεί, δεν τους συμφέρει, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πίσω, αφού κηρύσσονται άκαρποι οι διαγωνισμοί, οι διαδικασίες με τα αναλώσιμα και να μην έχουν τα νοσοκομεία πολλές φορές τα αναλώσιμα τα οποία χρειάζονται. Άρα λοιπόν, επιστρέφονται πίσω προϋπολογισμοί νοσοκομείων ως αναπορρόφητοι. Θέλω λοιπόν να κάνω επίσης στους τοπικούς προμηθευτές να ανταποκρίνονται, να καλύπτουν τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία θα είναι συνεπή στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντί τους, διότι οι προϋπολογισμοί τους είναι έτσι δομημένοι πλέον, ώστε να καλύπτουν, όταν προκυρήσουν αυτούς τους διαγωνισμούς, τις ανάγκες που έχουν σε αναλώσιμα ή άλλα υλικά που χρειάζονται για την καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου. Άρα θέλω να ξέρει ο πολίτης ότι δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι και θέμα μη ενδιαφέροντος των τοπικών προμηθευτών, οι οποίοι δεν προσέρχονται γιατί θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει η τιμή που προσφέρει το νοσοκομείο, γιατί στο νοσοκομείο μένει πίσω σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι υπηρεσίες όμως που παρέχονται είναι υψηλού επίπεδου. Έχουμε καταπληκτικές δομές. Έχουμε κέντρα αναφοράς πολύ σημαντικά. Η Κόρινθος έχει κέντρα αναφοράς τέτοια. Σύντομα θα εγκαινιάσουμε το ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου μας, μια καινούργια κλινική, η οποία θα βαδίζει πάνω στο τρίπτυχο κοινωνική αποστιγματοποίηση και αποασυλοποίηση και απενοχοποίηση, διότι ο πολίτης θα μπορεί να έρχεται εδώ χωρίς καμία ενοχή, χωρίς να φοβάται ότι θα έχει στίγμα το οποίο θα καταγραφεί για εκείνον και για τα μέλη της οικογένειάς του που θα θέλουν να πάρουν συμπληρωτικές υπηρεσίες από τον κύριο Διευθυντή και την ομάδα του της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της Κορίνθου. Όπως παίρνει υπηρεσίες για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, είτε για τα μάτια του, είτε για την νοσοπαιδική του κατάσταση, είτε για την καρδιολογική του κατάσταση, θα παίρνει και υπηρεσίες ψυχικής υγείας απενοχοποιημένα. Και βέβαια η αιμοδοσία, πρέπει να πω ότι εδώ υπάρχει μια καταπληκτική υπηρεσία αιμοδοσίας. Είναι σε συνεργασία πολύ με τους εθελοντές αιμοδότες, μεγάλοι. Καλύπτει ένα ποσοστό εθελοντικής αιμοδοσίας της τάξης του 77% και αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί η κατεύθυνση δική μας είναι να πάμε στο 100% σε εθελοντική μη αμοιβόμενη αιμοδοσία. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εμείς είμαστε εδώ και συμπαραστάτες, ήρθαμε όμως να ακούσουμε εδώ τους γιατρούς μας, τους επαγγελματίες υγείας και τους εργαζόμενους, για να μπορέσουμε και μέσα στο πεδίο από την καθημερινότητα να μας πούν τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, ώστε οι υπηρεσίες να βελτιωθούν και να είναι ακόμη πιο υψηλού επίπεδου στους πολίτες που τις έχουν ανάγκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επίχυση στο εξωτερικό, όπως περιεδεύω σε όλη τη χώρα, απέναντι στο δημόσιο σύστημα της χώρας, απόδειξε ότι, για παράδειγμα, ήρθε ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος επισκέφτηκε μεγάλο νησί στα Δωδεκάνησα και είπε ότι ψηφίζω με εμπιστοσύνη το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Θέλω να πω, ας μην απαξιώνουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Αυτό το βλέπουμε τώρα στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει και το βλέπουμε πολύ έντονο, διότι μας ζητούνται οι υπηρεσίες, έρχονται οι Ευρωπαίοι εδώ και μπαίνουν, νοσηλεύονται και κάνουν επεμβάσεις σε καρδιολογικές μονάδες δικές μας, σε μονάδες τεχνητού νεφρού δικές μας, σε ορθοπαιδικές κλινικές δικές μας, πολύ σημαντικά κέντρα αναφοράς σε όλη τη χώρα και ιδίως στην περιφέρεια, δεν αναφέρομαι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το ανάποδο, αναφέρομαι σε κέντρα αναφοράς στην περιφέρεια και αυτό μας οδηγεί να κάνουμε γρήγορες δράσεις για να υιοθετήσουμε τον ιατρικό τουρισμό μέσα στην καθημερινότητα της υγείας της χώρας μας, του δημόσιου συστήματος υγείας, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν την επιστημονική επάρκεια των επιστημόνων μας, των γιατρών μας, την αφοσίωση των νοσηλευτών μας και την εξειδίκευση και την εμπειρία των εργαζομένων μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και είναι προστιθέμενη αξία στο δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι μαζί, χωρίς να κρύβουμε και χωρίς να παραγνωρίζουμε τις υπαρκτές αδυναμίες, τις οποίες με τον τρόπο που σας περιέγραψα
προσλήψεις μονίμου προσωπικού, ανακατανομή, εσωτερική ανακατανομή πόρων, προκειμένου να πέσουν περισσότεροι οικονομικοί πόροι στον κορβανά της υγείας που είναι πολύ ευαίσθητος γιατί παρέχει υπηρεσίες στον άνθρωπο, και στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση με γνώμονα και πεμπτουσία της τα δικαιώματα των ψυχικών πασχόντων, νομίζω ότι από το επόμενο διάστημα, το επόμενο χρονικό διάστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας με τις τρεις διαβαθμίσεις του, πρόληψη, ενίσχυση της πρόληψης, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και τα οξέα και βαριά περιστατικά στα νοσοκομεία, θα αποφορτιστεί, θα ομαλοποιηθεί, θα μπορεί με έναν βηματισμό ενιαίο, κρατώντας έναν ενιαίο οδικό χάρτη και στην προσκολόγησή του και στο πληροφοριακό του και στις υπηρεσίες του, να πούμε ότι αποτελεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας υπόδειγμα για το οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, όλοι μας, γιατί αναγνωρίζουμε ότι το πρώτο πράγμα και το πιο σημαντικό, το υπέρτερο αγαθό, είναι ο άνθρωπος, η υγεία του και η ανθρώπινη αξία. Αυτό υπηρετούμε και γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Και δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει από τους συναδέλφους να δώσει την βουλή να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία και θέλω να πω ότι και αυτό εδώ το νοσοκομείο είναι ένας ισχυρός κρίκος στην αλυσίδα, την δυνατή που έχουμε, των δημόσιων δομών, του δημόσιου συστήματος υγείας όλη τη χώρα. Και θέλω να πω και κάτι για τις δομές του ιδιωτικού δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία χρηματοδοτούνται κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας στο 100%, ότι είναι δομές οι οποίες πλέον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της διαφάνειας, παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, κρατούν ως Ευαγγέλιο την κοστολόγηση και το ενιαίο πληροφοριακό και παρέχουν υπηρεσίες στον άνθρωπο με συνέπεια και με βάση όλες τις κλινικές οδηγίες, έτσι όπως αυτές πρέπει να εφαρμόζονται, με σεβασμό στα δικαιώματα των ψυχικών πασχόντων και των ατόμων που παίρνουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ξέρετε ότι εμείς επενδύουμε πάρα πολύ και στη διοίκηση του νοσοκομείου, στην υγειονομική περιφέρεια, αλλά και στους συναδέλφους, οι οποίοι είναι καθημερινά στο πρόβλημα, στην τοπική κοινωνία, προκειμένου όλοι μαζί από κοινού ως ομάδα, κάνοντας συνέργειες και βέβαια στους εθελοντές ομοδότες, πάρα πολύ, κάνοντας συνέργειες, ενώνοντας όλο το δίκτυο των υπηρεσιών που μας δίνει τη δυνατότητα και χρηματοδοτούν ο νομός και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας, να είμαστε μια ισχυρή ομάδα για να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο τις καλές μας υπηρεσίες. Είμαι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Έχω την αίσθηση ότι ήρθαμε σε έναν προεκλογικό αγώνα. Μας τα λέτε όλα καταπληκτικά. Τα παιδί στο νομό μας δεν λειτουργούν, δεν έχουν γιατρούς. Σημειωτέωνω ότι μου είσαστε ιδιαίτερα συμπαθείς, σας παρακολουθώ, διαβάζω το site του Υπουργείου και δεν είμαι αρνητικός σε ό,τι είπατε. Εάν είσατε έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα, πιστεύω ότι οι γιατροί που φεύγουν σωριδών στο εξωτερικό δεν θα φεύγουν. Συμφωνώ ότι η ποιότητα των γιατρών και οι γνώσεις στα διδακτορικά τους είναι σε τέτοιο βαθμό που φεύγουν για το εξωτερικό. Εάν είσατε όλα έτσι όπως μας τα λέτε, θα έπρεπε να έρχονται από το εξωτερικό γιατροί εδώ. Έχουμε πρόβλημα γιατρών. Εγώ είμαι γιατρός στο Κιάτο, το παιδί στο Κιάτο έχει μόνο δύο γιατρούς οι οποίοι μπορεί να συνταγογραφούν. Το παιδί της Κορίνθου έχει μόνο έναν γιατρό, ειδικότητας ουρολόγος μου φαίνεται. Ουρολόγος. Όλη η δομή της Κορίνθου δεν έχει γιατρούς. Δεν μπορεί να πηγαίνουν όλοι στο νοσοκομείο να συνταγογραφούν. Το ένα κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι είναι, εγώ για να έρθω εδώ έχω διαβάσει όλα τα blog σήμερα, το τι γίνεται με τους γιατρούς. Δεν πληρώνονται. Οι εργαστηριακοί γιατροί με το clawback και το rebate έχασαν τους δύο μήνες του Ιουνίου και του Μαΐου και του Ιουνίου έχουν χαθεί. Με την ίδια λογική θα χαθούν και οι άλλοι δύο μήνες στο τέλος του χρόνου. Δεν έχουμε πληρωθεί το 10% από το 2013. Ποιας χρονιάς? Το 2013. Μέχρι το 2011. Το 2013 και το 2014 πληρώνετε κανονικά τώρα. Έχετε μαλλοποιηθεί. Όχι. Να σας θυμίσω ότι με τις ιδιωτικές ενεκτικές εταιρείες θα έπρεπε να έχει λυθεί το θέμα. Εάν υπήρχαν όλα αυτά τα χρήματα, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσουν τα νοσοκομεία να στελεχωθούν όπως είπατε και εσείς. Δεν γίνεται δηλαδή
να έχουμε αιμοδοσίες χωρίς να έχουμε γιατρούς και να τους φέρουμε από άλλους. Αυτό ήδη εδώ διευθετήθηκε. Ναι, ναι. Είναι ευχάριστο αυτό που... δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε η αιμοδοσία και το κέντρο Μεσογειακής Ανεμίας θα πρέπει να είναι το πικ του νομού μας, γιατί βρισκόμαστε σε ένα μέρος. Εσείς έχετε και την υποχρέωση, μιας και μένετε στο νομό μας, να μας υποστηρίξετε όσο γίνεται περισσότερο. Γιατρέ μου, έτσι είναι. Να σας μπορώ να σας πω κάτι. Γιατί συμμερίζομαι τις ανησυχίες και την αγωνία σας. Ακούστε. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε εκλογές. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Δουλεύουμε ίσως να κάνει εντύπωση στο γεγονός ότι περιοδεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Έχει συμβαστεί. Έχει απόλυτο δικαίωμα. Είναι οι γιατροί. Έχετε απόλυτο δικαίωμα. Είναι οι γιατροί σε προεκλογική διάθεση και μου για αυτό το λόγο. Εμείς πάντως δεν είμαστε. Εγώ θεωρώ καθήκον την υποχρέωσή μου, για να ξέρετε, να είμαι στο πεδίο, να έρχομαι να βλέπω, γιατί καλός είναι ο σχεδιασμός, αλλά θέλω να βλέπω από κοντά πώς ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείται στην πράξη. Ένα το κρατούμενο. Αυτό που λέτε για τα χρήματα στα νοσοκομεία, πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ομαλοποιηθεί το σύστημα της ροής και δεν με προσέξατε, δεν ξέρω τι σκεφτόσαστε όταν μιλούσα και λυπούμαι γι' αυτό, γιατί θεωρούσα ότι με προσέχατε όταν μιλούσα. Είπα ότι από τις 30 Ιουνίου εμείς ορκιστήκαμε και παραλάβουμε 9 Ιουνίου. Αν οφείλετε. 9 Ιουνίου. Λοιπόν, στις 30 Ιουνίου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκήρυξαμε 2.950 θέσεις μονίμων επαγγελματιών υγείας, νοσηλευτών, γιατρών και άλλων ειδικοτήτων, συν το ότι θα ρίξουμε στο σύστημα, όπως είπαμε, ήδη τους έχουμε έτοιμους, τους γιατρούς τους οποίους προέκυψαν από τους πίνακες, τους εκαθαρίσαμε, συν τους επικουρικούς, συν τους οικογενειακούς. Ναι. Εκτιμούμε λοιπόν ότι το σύστημα με τη δουλειά που κάνουμε, σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί έφυγε πάρα πολλοί κόσμος, συνταξιοδοτήθηκε, είπε ότι είναι θεμητό και νόμιμο δικαίωμα κανείς να συνταξιοδοτείται, αλλά εκεί υπήρξε ένα κενό στο στελεχειακό δυναμικό. Αυτό τώρα καλύπτεται κάθε μέρα που συζητάμε, καλύπτουμε κενά, τα οποία για πρώτη φορά πατάνε σε πραγματικές ανάγκες. Ξέρετε τι γινόταν στο παρελθόν. Ο κάθε διοικητής είχε τη θεμητή για εκείνον φιλοδοξία, αρνητικό όμως για το δημόσιο σύστημα υγείας, να φέρνει όσο περισσότερους γιατρούς και όσο περισσότερους νοσηλευτές στο δικό του νοσοκομείο, αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει στο γειτονικό. Τώρα η κατανομή του στελεχειακού δυναμικού θα πατάει στις πραγματικές ανάγκες. Πόσους πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτό λοιπόν θα γίνει. Και προχωράει κάθε μέρα και μπορεί η κυρία Ναυλιώτη εδώ, έχω και εγώ το φακελό μου, να σας πει τι αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει. Έχουμε μικρές εκκρεμότητες στο κομμάτι του στελεχειακού και θα έχω την ευκαιρία και τη χαρά σε λίγο διάστημα, ελπίζω, να εγγενιάσω και το ψυχιατρικό τμήμα εδώ, την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Είναι σχεδόν έτοιμη. Αναμένεται η στελέχωση, την οποία βάζουμε στο σύστημα αυτό το γενικότερο της κατανομής. Και νομίζω ότι όλα σιγά σιγά ομαλοποιούνται. Και για το θέμα των εφημεριών, πρέπει να σας πω ότι υιοθετείται ένα καινούριο σύστημα, το οποίο δεν θα έχει τις αδυναμίες του παλιού, αφού το είδαμε και είδαμε που πονάει. Κρίνουμε ότι αυτό πρέπει να εξελιχθεί, να πάμε σε ένα άλλο σύστημα. Και το θέμα των οικονομικών πόρων, θέλω να σας πω ότι τα οικονομικά των νοσοκομείων του τη στιγμή που βεδιάζουμε είναι εξαιρετικά. Με την έννοια ότι είναι νοικοκυρεμένα, υπάρχουν ζητήματα ασφαλώς και υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες παρελθόντων ετών. Για την προηγούμενη χρονιά και για τη χρονιά που τρέχουμε, πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το τρίμηνο που είμαστε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τρέχουμε πάρα πολύ πιο μπροστά από το χρόνο ή δυνατόν, ώστε αυτά τα ζητήματα να καλύπτονται.